Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 28 Ιανουαρίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Τα πρώτα βήματα της διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έγιναν σήμερα, με το Υπουργικό Συμβούλιο να συνεδριάζει για πρώτη φορά. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, όπως τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, δεν σκοπεύει να έρθει σε ρήξη, αλλά ούτε και να συνεχίσει την πολιτική της υποτέλειας, όπως δήλωσε ο ίδιος. Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η αποκατάσταση του κύρους της χώρας και της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού, η αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και οι μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπιστεί το πελατειακό κράτος είναι οι τέσσερις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. Με την πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Τσίπρα ξεκίνησε και τυπικά η εποχή διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός αποκάλεσε πολλές φορές την κυβέρνηση ως κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν σκοπεύει να έρθει σε ρήξη, αλλά δεν θα συνεχίσει την πολιτική της υποτέλειας. Η προγραμματισμένη πανηγυρική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει χαρακτηριστικά στα μέλη της κυβέρνησης, να δείξουν μηδενική ανοχή σε φαινόμενα αλαζονίας και να φροντίσουν να αποφύγουν τις πατάλες. Ο κύριος Τσίπρας έστειλε και μήνυμα προς τους δανειστές, λέγοντας ότι η νέα κυβέρνηση δεν θέλει να οδηγηθούν τα πράγματα σε αμοιβαία καταστροφική λύση, αλλά ότι θα δεχθεί υποταγή. Επίσης, έστειλε ακόμα ένα μήνυμα προς το εσωτερικό της χώρας, ότι θα αντιμετωπίσει αποφασιστικά ένα κατεστημένο δεκαετιών και τη διαπλοκή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις τέσσερις προτεραιότητες της κυβέρνησης, που είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η αποκατάσταση του κύρους της χώρας και της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού, η αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και οι μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπιστεί το πελατειακό κράτος. Οι υπουργοί πάντως της νέας κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή έδωσαν δείγματα γραφής του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους. Οι δηλώσεις που έκαναν τις πρώτες ώρες μετά την ορκομοσία τους είναι πιστές στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλες αντιδράσεις εντός και εκτός της Ελλάδας. Σε μερικές από αυτές αναφέρεται ότι επανέρχονται στο δημόσιο όλοι όσοι απολύθηκαν αντισυνταγματικά, ακόμη και εκείνοι που έχουν μπει στο καθεστώς της διαθεσιμότητας. Ανατρέπεται το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Διακόπτεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ και του οργανισμού Λιμένος Πειραιά. Ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 751 ευρώ, ενώ επαναφέρεται η 13η σύνταξη για όσους συνταξιούχους λαμβάνουν μέχρι 700 ευρώ το μήνα. Επαναφέρονται οι επωλημμένοι της ΕΡΤ στις θέσεις τους. Στην παιδεία καταργείται από φέτος η Τράπεζα Θεμάτων και ο νόμος που όριζε τη διαγραφή των φοιτητών μετά από συγκεκριμένο χρονικό όριο φοίτησης. Επιστρέφουν στις θέσεις τους οι σχολικοί φύλακες που απολύθηκαν. Καταργείται το εισιτήριο των 5 ευρώ στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας και του 1 ευρώ ανασυνταγή και μειώνεται η επιβάρυνση των ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων. Ο νέος υφυπουργός αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, στην πρώτη του συνέντευξη το βράδυ της Τρίτης στο Ιόνιον, αναφέρθηκε στη διαφθορά, στα σκάνδαλα και την αδιαφάνεια στον αθλητισμό, στα οποία θα επιδιώξει με διαφάνεια και δικαιοσύνη να δώσει τέλος. Ο ελληνικός αθλητισμός έχει ταλανιστεί τα τελευταία χρόνια από σκάνδαλα και αδιαφάνεια. Θέλω να πω ότι ελπίζω ότι οι εμπλεκόμενοι με τον αθλητισμό να έχουν κατανοήσει την αποφασιστικότητα της νέας κυβέρνησης για ισονομία, δικαιοσύνη και διαφάνεια στον αθλητισμό. Σημαντικές είναι και οι δηλώσεις του βουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Γιώργου Δημαρά, ο οποίος εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον, ο οποίος τόνισε ότι θα επανεξεταστεί το ζήτημα της εξόρυξης των οργανωθράκων στο Ιόνιο. Θα μπορούσαμε όμως σε ένα προγραμματισμό 30 χρόνων, 35 χρόνων, όπως έχει δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη συμφωνία 22 σημείων που συμφωνήσανε οι οικολόγοι μαζί του προκειμένου να συνεργαστούμε, συμφωνήσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πρόγραμμα σταδιακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή από το πετρέλαιο και τα άλλα που σας έχω αναφέρει. Όπως προβλεπόταν σήμερα, συνεχίστηκαν οι τελετές παράδοσης παραλαβής των Υπουργείων, ενώ το πρωί από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης ήταν να ξυλώσει τα κάγκελα που βρίσκονται μπροστά από τη Βουλή ως μια συμβολική κίνηση με την οποία, όπως επεσήμανε, σηματοδοτεί το τέλος στην εποχή των μνημονίων. Όπως και να έχει, αυτά που υπόθηκαν σήμερα από τα χείλη των Υπουργών δεν είναι πλέον προεκλογικά θα, αλλά με το εκλογική εφαρμογή των εξαγγελιών τους. Οι υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα, πριν καν ζεστάνουν την καρέκλα τους στο Υπουργείο, έβαλαν μπροστά με μια χιονοστιβάδα δηλώσεων την πλήρη κατάργηση δεσμεύσεων και μνημονιακών νόμων. Κατά την πρώτη και πανηγυρική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε δηλώσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι θα διαψεύσουμε τις Κασάνδρες, δεν σκοπεύουμε να πάμε σε μια αμοιβαία καταστροφική ρήξη, δεν θα συνεχίσουμε όμως την καταστροφή, την πολιτική της υποτέλειας.
Για κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού σχήματος. Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με τη στήριξη των αδυνάτων, η επανεκκίνηση της οικονομίας, η ρήξη με το κατεστημένο και η νέα διαπραγμάτευση με τους εταίρους με στόχο μια βιώσιμη λύση είναι οι βασικοί άξονες της νέας κυβερνητικής πολιτικής. Δεν θα πάμε σε ρήξη, αλλά δεν θα συνεχίσουμε την πολιτική της υποτέλειας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε ότι το διεθνές κλίμα για την Ελλάδα αλλάζει, ενώ η χώρα αποκτά αυτοπεποίθηση και περισσότερους συμμάχους. Μένουμε στην ίδια θεματική ενότητα και τις πρώτες ώρες διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Φιλοξενούμε απόψε τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή Γρηγόρη Ρουμπάνη, με τον οποίο θα σχολιάσουμε τι φαίνεται να αλλάζει αυτές τις πρώτες ώρες στην κυβερνητική πολιτική, καθώς και τα όσα ανήγγυλαν ή εξήγγυλαν μάλλον οι νέοι υπουργοί. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καταρχήν να σου πω ότι έχουμε και αυτές τις αναταράξεις με το χρηματιστήριο και την μεγάλη βουτιά που έκανε και σήμερα. Όμως λίγο αργότερα φιλοξενούμε τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Γκότσι, όπου θα το συζητήσουμε το θέμα. Απλά θέλω να μου πεις αν υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην κυβέρνηση από το κράχ του χρηματιστήριου. Όχι, δεν υπάρχει ανησυχία. Αναμενόμενο ήταν αυτό, λένε στην κυβέρνηση. Και μάλιστα περιμένανε μία πίεση ανάλογη με αυτή την πίεση που είχε ασκηθεί στην Κύπρο πριν 2-3 χρόνια. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο ξέρουν, μπορούν να το διαχειριστούν. Εξάλλου δεν είναι θεσμικοί οι επενδυτές αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα στο χρηματιστήριο. Είναι κατά κύριο λόγο αυτό που συζητιέται βέβαια. Οι λεγόμενοι σορτάκιδες, το γρήγορο κέρδος δηλαδή. Μάλιστα. Αλλά... οπότε έχει έτοιμη την απάντηση, φαντάζομαι, ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι, δεν είναι θέμα επενδύσεων τώρα. Οι επενδύσεις έρχονται αργότερα και με τον προϋπολογισμό. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει πάψει να είναι επενδυτικός φορέας. Είναι μόνο για τον τζόγο. Αυτό είναι δική μου εκτίμηση, δεν αφορά κανέναν άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, Γρηγόρη... ξεκινήσαμε με εξαγγελίες πλέον, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για θα αφού ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση. Έχει αλλάξει εντελώς το κλίμα, δηλαδή επαναπρόσληψη όσων είχαν απολύθει και όλων όσοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Στοπ στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και στην πώληση, στον οργανισμένο λιμένο Πειραιώς. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας. Τι λένε μέσα στην κυβέρνηση, γιατί ακούς και στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, αλλά και μέσα στην κυβέρνηση για αυτές τις εξαγγελίες. Εκείνο το οποίο συζητιέται εδώ στην Αθήνα την τεπιτάσεως είναι ότι η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση η οποία σκοπεύει, δείχνει διάθεση να σεβαστεί τον προεκλογικό της λόγο και ο μετεκλογικός λόγος της και το μετεκλογικό της έργο να είναι σε συνάρτηση του προεκλογικού. Βεβαίως σε κάποια ζητήματα ξέρουν, αναγνωρίζουν, θα γίνουν και υποχωρήσεις. Ωστόσο άλλο να γίνουν υποχωρήσεις τακτικής, όπως λένε, και όχι στρατηγικής. Για να φτάσεις στο στόχο σου θα κάνεις κάποιες τακτικές κινήσεις, κάποιους τακτικούς ελιγμούς. Μάλιστα. Είναι έτοιμοι για πιέσεις, ωστόσο κρίνουν θετικό, θεωρούν πολύ θετικό, εδώ στην Αθήνα και όχι μόνο της κυβέρνησης τα στελέχη, αλλά και της αντιπολίτευσης από όλες τις πτέρυγες, οι αναλυτές, ότι έρχεται εδώ η Ευρώπη να συζητήσει, ο Σούρτς δηλαδή και ο Ντάιτζεμπλουμ, έρχονται να συζητήσουν ένα πλαίσιο συνεννόησης, συνομιλιών μάλλον, όχι καταρχήν συνεννόησης, συνομιλιών για την εξέβρεση κοινά αποδεκτής λύσης. Είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο δεν δικαιολογείται το χρηματιστήριο να κάνει τέτοιες περίεργες βουρχές, η μακροβουρχιά. Μάλιστα. Θεωρούν στην Αθήνα επίσης ότι πιθανό να έχει βάση αυτό που κυκλοφορεί στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες, ότι ένα προπλαίσιο συμφωνίας
έχει ήδη προκύψει από το φθινόπωρο, μέχρι και το χειμώνα δηλαδή, που είχαν γίνει συζητήσεις, επαφές με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα μου πεις ότι τα πράγματα, άλλο το πλαίσιο, βέβαια, ένα προκαταρκτικό πλαίσιο, και άλλο ότι θα προκύψει στην πραγματικότητα. Εντάξει, με υποθέσεις, ναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτως ή άλλως. Υπάρχει και αυτή η δήλωση της κυρίας Μέρκελ με το περιβόητο 9, όπως διαβάσαμε. Εντάξει, ναι, θα τα περιμένουμε, θα τα δούμε. Θα τα δούμε, διότι και η Μέρκελ δίνει λογαριασμό σε ένα εκλογικό σώμα το οποίο η ίδια έχει προετοιμάσει για το 9 και έχει διαπαιδαγωγήσει με το 9. Μάλιστα. Και όχι με μια πιο διαλλακτική πολιτική. Μάλιστα. Γρηγόρη, αυτή την τακτική του σήμερα από νωρίς το πρωί στα κανάλια μίλησαν οι περισσότεροι υπουργοί λέγοντας πράγματα όπως αυτά που είπαμε πριν από λίγο. Μήπως αν θορυβήσει τον κύριο Τσίπρα και προσπαθήσει να τους κρατήσει λίγο, να πει δηλαδή ότι να πράξουμε πρώτα και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε, διότι είδαμε μια περιραίουσα αισιοδοξία μεγάλη μετά από αυτές τις δηλώσεις. Μήπως τον ανησυχήσει λίγο, τον θορυβήσει, δεν ξέρω. Όχι, εκείνο που επισήμανε ο Τσίπρας το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο, είχα την ευκαιρία να συζητήσω με κανένα δύο ανθρώπους, είναι ότι με αφορμή αυτά που υπόθηκαν το πρωί, αν θυμάμαι καλά, από δύο υπουργούς. Σωστά. Ήταν, παιδιά, απλώς να προσέχουμε το τι λέμε, για να μην πέσουμε αργότερα σε αντιφάσεις. Μάλιστα. Να έχουμε υπόψη μας τις βασικές προτεραιότητες, και τις περιγράψανε τις βασικές προτεραιότητες εκεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, συμφωνήσανε, και οι υπόλοιπες δηλώσεις γίνανε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, σωστά. Στις παράδοση, παραλαβή, σε στελητές εκείνες, ξέρεις, και κάποιες νομίζω και έξω στο περιστήλιο. Γρηγόρη, ναι, πολύ γρήγορα θέλω να μου πεις για τον πρόεδρο Δημοκρατίας. Στις 13 του Φλεβάρι θα έχουμε τις εκλογές, από ό,τι είδαμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, με διαβεβαίωσαν σήμερα ότι ουδεμία συζήτηση έχει γίνει. Γνωρίζω ότι έχει γίνει. Γνωρίζω ότι έχει γίνει στο στενό, πολύ στενό επιτελείο του νέου Πρωθυπουργού. Έχει γίνει πριν τις εκλογές κιόλας. Ωστόσο, δεν είναι ένα όνομα, είναι 2-3 ονόματα, και επ' αυτού του θέματος θα γίνει τώρα συζήτηση και με τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο οποίος μετέχει στην κυβέρνηση. Δεν θέλει να εφνιδιάσει ο Πρωθυπουργός τον σύμμαχό του. Θέλει να περάσει αυτό το πρώτο κύμα το οικονομικό, των οικονομικών πιέσεων και των διαπραγματεύσεων. Ο χρόνος υπάρχει ούτως ή άλλως. 5 Φεβρουαρίου ανοίγει η Βουλή, μέχρι να γίνουν και οι διαδικασίες ανάδειξης προέδρων, κοσμητόρων, για να συγκροτηθεί σε σώμα πλήρως η Βουλή. Θα περάσουν 2-3 μέρες, οπότε 5 Μάλιστα. και 4, γύρω σε 9 Φεβρουαρίου θα αρχίσει να λειτουργεί η Βουλή κανονικά. Ο χρόνος υπάρχει. Γνωρίζω όμως ότι ένα... Θα πούμε ονόματα, Γρηγόρη, του κυρία Αβραμόπουλου που έχει διαρρεύσει ήδη, του κυρίου Καραμανλή. Ήδη γίνονται ζυμώσεις και στη Νέα Δημοκρατία με κάποιους, με κάποια στελέχη όπως ο κύριος Μεϊμαράκης ή ο κύριος Κακλαμάνης να κάνουν προτάσεις στον κύριο Σαμαρά για να εφνιδιάσει αυτό στην κυβέρνηση. Δηλαδή, τι γνωρίζεις εσύ? Εγώ γνωρίζω ότι το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου έχει προταθεί στον Αλέξη τον Τσίπρα. Εκείνος όμως δεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα το στηρίξει ή δεν θα το στηρίξει. Μάλιστα, οπότε κρατάει τα χαρτιά του. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχει στο τραπέζι, το όνομα του Δημήτρη του Αβραμόπουλου. Θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα ονόματα που έχει υπόψη του και με τις συζητήσεις που θα έχει με τον κύριο Καμένο. Μάλιστα. Γρηγόρη Ρουμπάνη, να σε ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σου και απόψη στο δελτίο μας και τα όσα χρήσιμα μας είπες. Είναι δική μου χαρά. Καλό βράδυ, Τάσο. Μπαίνουμε στην ίδια θεματική ενότητα. Για τρίτη ημέρα το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει σημαντικές απώλειες, ειδικά στον τραπεζικό τομέα. Το φαινόμενο είναι πρωτοφανές, όπως λένε όσοι γνωρίζουν. Ο τζίρος άγγιξε τα 200 εκατομμύρια ευρώ και αποκαλύπτει τη μανία πωλήσεων που έχουν εκδηλώσει τα ξένα πρωτίστως χαρτοφυλάκια. Σημαντικές απώλειες καταγράφει το χρηματιστήριο Αθηνών. Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, αφού οι συνεχείς ρευστοποιήσεις οδηγούν σε απώλειες που αγγίζουν το 19%.
Ο γενικός δείκτης υποχωρεί κατά 7,53 και βρίσκεται στις 730,48 μονάδες, ενώ ο τζίρος δεν ξεπερνά τα 86 εκατομμύρια ευρώ. Οι μετοχές της ΔΕΗ και του ΟΛΠ βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων μετά τις δηλώσεις των νέων υπουργών για πάγωμα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του 17% της ΔΕΗ και της πώλησης του 67% του ΟΛΠ. Την ίδια ώρα, στα ύψη εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, με το δεκαετές να φτάνει στο 10% και το τριετές στο 15,4%. Θα μείνουμε στη θεματική ενότητα της οικονομίας. Έχουμε τη χαρά απόψε να φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς, κύριο Χαράλαμπο Γκότσι. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Θεοδόση. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας απόψε. Θα θέλαμε, πριν πούμε οτιδήποτε για την τακτική που θα ακολουθήσει το νέο Υπουργείο Οικονομικών και ο νέος Υπουργός, πολύ σύντομα να μας σχολιάσετε τι μπορεί να σημαίνει αυτή η βουτιά του χρηματιστηρίου που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχουν κάποιες αναταράξεις για το λόγο ότι ακόμη υπάρχει σχετική ασάφεια για τις προθέσεις της κυβέρνησης με τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων και ακόμη βέβαια και με το χειρισμό του θέματος της ιδιωτικοποίησης στην ουσία των τραπεζών. Εκεί βέβαια τα πράγματα λίγο πολύ πάνε να ξεκαθαρίσουν για το λόγο ότι η κυβέρνηση μάλλον θα επιθυμεί τον έλεγχο των τραπεζών από το δημόσιο, δεδομένου ότι το δημόσιο είναι για τις τρεις μιλώ, όχι για την Eurobank. Είναι ο μεγαλομέτοχος, αν θέλετε, κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, απλά λόγω της ιδιομορφίας που έχει στο θεσμικό πλαίσιο το ΤΑΦΧΣΗ, το Ταμείο Χρηματοδοτικής Πίστωσης, σταθερότητας, βλέπετε ότι παρότι είναι ιδιοκτήτη στην ουσία το δημόσιο στις τράπεζες, οι μετοχές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οι δικοί συνεχίζουν να είναι οι ίδιες και μάλιστα ασκώντας μία πολιτική η οποία δεν βοηθάει την πραγματική οικονομία για να ανακάμψει όλο αυτό το καιρό. Για να καταλάβουμε και εμείς και οι τηλεθεατές, κύριε καθηγητά, είναι κάτι που αντιμετωπίζετε, που μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα με κάποιες κινήσεις που θα επιλέξει? Καταρχήν το πώς λειτουργεί μια τράπεζα είναι ανεξάρτητο από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Υπάρχουν τράπεζες οι οποίες λειτουργούν μια χαρά και είναι δημόσιες και άλλες επίσης που είναι ιδιωτικές λειτουργούν πια. Απλά αυτή τη στιγμή γίνεται κυρίως με τις τράπεζες κάποιο παιχνίδι. Μάλιστα. Με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη αντίθεση μεταξύ των σημερινών διοικήσεων. Μάλιστα. Και της κυβέρνησης λόγω της εκπεφρασμένης διάθεση της κυβέρνησης να αλλάξει τις διοικήσεις μέσω της αλλαγής του καταστατικού για του ΤΑΦΧΣΗ. Να έχει και τον έλεγχο. Λοιπόν, να το αφήσουμε στην άκρη αυτό, να μην ασχοληθούμε περισσότερο, θα το δούμε. Θέλω να μου πείτε κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Βέβαια, υπάρχουν και δημοσιεύματα σήμερα, τη Morgan Stanley έβλεπα προηγουμένως, η οποία συνιστά αγορές τίτλων και ελληνικών δεκαετών ομολόγων που και τραπεζικών τίτλων για το λόγο ότι θα αποτελέσουν σημαντική ευκαιρία για το μέλλον. Έτσι, για να είμαστε. Και από την άλλη, βέβαια, έτσι απλά να μην μου διαφύγει η κυρία Θεοδόση, χθες είχαμε την πρώτη μέρα όπου υπήρξε θετική εισρωή καταθέσεων στις τράπεζες, έστω μια μικρή. Και αυτό είναι σταμάτησαν οι εκροές. Ναι. Είχαμε μια μικρή αύξηση των καταθέσεων. Έτσι, απλά που σημαίνει ότι ο κόσμος αρχίζει να εμπιστεύεται σιγά-σιγά και εμπιστεύεται. Κλίμα σου, ότι... Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, κύριε καθηγητά, αυτά που είπαν οι υπουργοί, αυτές οι όχι υποσχέσεις πλέον, σαν εξαγγελίες να τις χαρακτηρίσουμε μέσα σε εισαγωγικά, ότι θα επιστρέψουν όσοι απολύθηκαν, διαθεσιμότητες και όλα αυτά. Υπάρχουν χρήματα, μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα και από πού, έτσι ώστε να γίνουν πράξη όλες αυτές οι εξαγγελίες? Καταρχήν θέλω να σταθώ λιγάκι στην δήλωση του κύριου Τσίπρα σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου είπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις δηλώσεις, υποσχέσεις κτλ. Και θα πρέπει να περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις και μετά να ξεκινήσει το έργο και να δούμε τι θα κάνουμε. Νομίζω αυτή είναι η πιο σόφρον αντιμετώπιση στο θέμα. Δηλαδή το να βγαίνει κανείς από την πρώτη στιγμή και να εξαγγέλει να ακυρώσεις διαγωνισμών, προσλήψεις κτλ. Δεν θεωρώ ότι είναι ότι καλύτερο. Αντιλαμβάνομαι τον αρχικό ενθουσιασμό κάποιων υπουργών οι οποίοι θέλουν να δείξουν ότι αλλάζει η πολιτική. Σαφώς αλλάζει η πολιτική, δεν το συζητάμε. Απλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με σύνεση
και χωρίς να προκαλέσουν ζημιές στην εθνική οικονομία. Πάντως θεωρείτε ότι είναι εφικτό να βρεθούν τα χρήματα εσείς? Για το θέμα των προσλήψεων που είπατε προηγουμένως, τουλάχιστον ο κ. Κατρούκαλος δηλώσε ότι θα υπάρξουν χρήματα από τις 15.000 προσλήψεις που ήταν προγραμματισμένες στον προπολογισμό για το 2015. Άρα αυτό κατά πάσα πιθανότητα καλύπτεται. Άκουσα σήμερα τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος ανέφερε ότι εσωτερικά στον προπολογισμό του Υπουργείου υπάρχει δυνατότητα να γίνει πρόσληψη, για παράδειγμα, των καθαριστριών με τα λεφτά τα οποία εξοικονομεί το Υπουργείο από την μη χρησιμοποίηση συμβούλων των υπουργών. Γιατί ξέρετε τι γινόταν προηγουμένως, κύριε Θεοδόση? Τι γινόταν? Ένας υπουργός, δεν θέλω να τον ονοματίσω τώρα, δεν έχει πλέον σημασία, είχε αλλάξει η κυβέρνηση, είχε γύρω στους 20 με 25 συμβούλους. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια υπερβολή σε αυτό το θέμα, μια σπατάλη, την οποία αν περιορίσει κανείς μπορεί να εξοικονομήσει και κάποιους πόρους. Είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη να τα κρίνουμε. Πολύ σωστά. Θεωρώ, επειδή έχουμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα του χρέους και των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους, δεν πρέπει να δημιουργούμε προβλήματα και στο εσωτερικό, ώστε και συνοχή να υπάρχει και, αν θέλετε, και να κρατήσουμε και τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σύντομα θα σας χρειαστούμε ξανά. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Καλό βράδυ, κύριε Θεοδόση. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτά λοιπόν. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Βολές κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων εξαπέλυσε για μια ακόμη φορά ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, ενώ μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε ότι θα επιχειρηθεί να μπει ένα τέρμα στη διαπλοκή από τη νέα κυβέρνηση. Ο αρχαιός βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε πολιτικά ζητήματα που εκκρεμούν, όπως η εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας. Τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή φωτογράφησε ως προτινόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας από τους ΑΝΕΛ ο Νίκος Νικολόπουλος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γραφείο του στην Πάτρα, τονίζοντας ότι υπάρχει συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα για κεντροδεξιό υποψήφιο. Ο κύριος Νικολόπουλος αναφέρθηκε σε πρόσωπο που είχε ξεκινήσει την ηγετική του πορεία από την Πάτρα, ενώντας πιθανόν τη μεγάλη συγκέντρωση του Κώστα Καραμαλή στις αρχές του 1997 στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα για διαδοχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο συνέδριο του ίδιου έτους. Πιστεύω ότι ο καινούριος πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι ένα πρόσωπο που έχουν αγαπήσει όλοι οι Έλληνες, ένα πρόσωπο που ξεκίνησε την δικιά του ηγετική δύσκολη ανηφορική πορεία εδώ από την πόλη αυτή. Ποιοι είναι οι πιθανοί, τα ξέρετε. Ο λαοφιλής Κώστας Καραμαλής, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος και ο εν ενεργεία αντιπρόεδρος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Και θα είναι δύο αντιπρόεδροι αντίπαλοι ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο κύριος Νικολόπουλος σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία πικρία για τη μη υπουργοποίησή του, παρά το ότι ήταν σχετικές προτάσεις του Πάνου Καμένου, και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην κυβέρνηση. Χαίρομαι γιατί για δεύτερη φορά μου δόθηκε η δυνατότητα να αποδείξω ότι δεν σαλιαρίζω με την εξουσία, ότι δεν έχω καμιά λιγούρα για την εξουσία και ότι με πολύ χαρά χειροκροτώ αυτούς που ανέλαβαν και τους λέω κάντε μας περήφανους. Παράλληλα έδωσε απάντηση για την τοποθέτησή του περί δημιουργίας του κεντροδεξίου ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας πολλές αναφορές στη Νέα Δημοκρατία και τις δημόσεις που έγιναν ή που θα γίνουν. Ο αρχαίος βουλευτής επανέλαβε για ακόμα μια φορά την άποψή του για το ρόλο των εταιριών δημοσκοπήσεων και μάλιστα τόνισε ότι θα προχωρήσει σχετική μηνυτήρια αναφορά, θεωρώντας ότι τα αποτελέσματα που δίνονταν στη δημοσιότητα επηρέαζαν το εκλογικό σώμα. Θα ζητήσω ακόμα, όπως το είπα προεκλογικά, να ελεγχθούν και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Να ελεγχθούν και για την ποιότητα της δουλειάς τους, αλλά προπαντός θα ζητήσω να γίνει δικαστική διερεύνηση γιατί επιχείρησαν να εξαπατήσουν το εκλογικό σώμα. Και αυτό τιμωρείται από τον ποινικό κώδικα. Στο στόχαστρο του κυρίου Νικολόπουλου μπήκαν όμως και μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για διαπλοκή και προσπάθεια αποκλεισμού ψηφίων, ενώ ανέφερε ότι θα ξεκινήσει κοινοβουλευτικός έλεγχος και θα επαναφέρει και θα καταθέσει όλες τις ερωτήσεις σχετικά με διαπλοκή που είχαν καταθέσει στην προηγούμενη Βουλή όλες οι πολιτικές δυνάμεις.
Αναρτήθηκαν το πρωί στο πρωτοδικείο Πατρών οι σταυροί που έλαβαν όλοι οι υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας κατά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. 23 συνεργεία δικαστικών υπαλλήλων φέτος εργάστηκαν πυρετοδός με αποτέλεσμα η ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων να γίνει πιο σύντομα σε σχέση με άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Φυσικά δεν έλειψαν και σε αυτές τις εκλογές τα περίεργα άκυρα ψηφοδέλτια. Μπορεί κάποιοι υποψήφοι να ήταν σίγουροι για τους σταυρούς που θα έπαιρναν σε εκλογές 25 Ιανουαρίου και μάλιστα ότι θα κέρδισαν μια θέση στα έδρανα του Κοινοβουλίου, όμως κάποιοι διαπίστωσαν ότι τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν τους ψηφοφόρους για την πολιτική που εκπροσωπούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας. Χαρακτηριστική υποψηφιότητα της Γεωργίας Φραγκισκάτου, η οποία ήταν και η μοναδική υποψήφια βουλευτής του κόμματος Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, η οποία πήρε μόλις 2 σταυρούς, ενώ στις κάλπες βρέθηκαν συνολικά 34 ψηφοδέλτια. 46 συνολικά σταυρούς κατάφεραν να συγκεντρώσουν σε όλη την Αχαΐα η Νίκος Πελετούδας και Νικόλαος Τζίρης με το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα. Αντιθέτως, πρώτος των πρώτων σε ψήφους στον ομό ήρθε ο Βασίλης Χατζηλάμπρου με 25.313. Αρκετοί ήταν οι υποψήφοι βουλευτές οι οποίοι πέρασαν το πρωί από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να δουν τα επίσημα αποτελέσματα του πρωτοδικείου Πατρών και πόσους σταυρούς τελικά πήραν από τους πολίτες. Διανεμήθησαν σε 23 συνεργεία, το οποίο το κάθε ένα έκανε την εργασία που έπρεπε, την επανακαταμέτρηση να το πούμε έτσι, και τον έλεγχο, και ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα αργά το βράδυ. Τα λευκά σε αυτές τις εκλογές δεν ξεπέρασαν τα 1.000, ενώ τα άκυρα κυμάνθηκαν στα 3.000. Όσοι επέλεξαν να το ρίξουν άκυρο έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Κάποιοι αντί για σταυρό έβαλαν τικ, άλλοι έβαλαν σχισμένα ψηφοδέλτια μέσα στο φάκελο, ενώ κάποιοι έβαλαν πάνω από 3. Φυσικά δεν έλειψαν και τα αιχμηρά μηνύματα προς την απερχόμενη κυβέρνηση. Και ήταν πολύ λίγα τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια. Υπήρξαν ψηφοδέλτια στο τμήμα που ήταν στο κέντρο της Πάτρας, κατά βάση ακόμα και σε μικρά κόμματα και με σταυρούς, που σημαίνει ότι υπήρχε μια προτίμηση των εκλογέων. Οι κατάλογοι θα παραμείνουν ανιρτημένοι για τις επόμενες ημέρες για τους ενδιαφερόμενους, ώστε να υπάρχουν και τα χρονικά περιθώρια ελέγχων για το ενδεχόμενο που προκύψουν διαφορετικά αριθμητικά δεδομένα και επιτεθεί κατάθεση ένστασης από υποψήφιους. Δεν έχουν γίνει ακόμα, ούτε έχουν πάρει καμία αίτηση για καταμέτρηση ψήφων. Έχουν το δικαίωμα βέβαια όλοι αυτοί μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι να μας καταθέσουν και να ψάξουν να κάνουν μια επανακαταμέτρηση. Να σημειωθεί πως 23 πολυμελείς συνεργεία δικαστικών υπαλλήλων πραγματοποίησαν την καταμέτρηση ψηφοδελτίων αλλά και σταυρών, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αργά χθες τα μεσάνυχτα. Παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Δύο λεπτά μετά τις 9 παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Για περίπου 10 λεπτά ήταν ορατό το πέρασμα ενός ακόμη υδροστρόβιλου ανοιχτά του Κατάκολου χθες το πρωί. Τις τελευταίες ημέρες 3 υδροστρόβιλοι έχουν καταγραφεί στην περιοχή, με την πιθανότητα να έχουν δημιουργηθεί περισσότεροι αλλά μικρότεροι σε μέγεθος που να μην έχουν γίνει αντιληπτοί να είναι μεγάλοι. Νέος υδροστρόβιλος εμφανίστηκε χθες το πρωί στο Κατάκολο. Πρόκειται για τον τρίτο καταγεγραμμένο υδροστρόβιλο ανεμοστρόβιλο στην περιοχή τις τελευταίες 15 ημέρες και πλέον το φαινόμενο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις λόγω της συχνότητάς του. Άλλωστε, οι ζημιές προκάλεσε ο πρόσφατος ανεμοστρόβιλος που ξεκίνησε από τη θάλασσα την περασμένη Παρασκευή δεν αφήνει περιθώριο στους κατοίκους που ακούμε μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω του. Φυσικά παραμένει άγνωστο αν έχουν εμφανιστεί και άλλοι υδροστρόβιλοι στην περιοχή, αφού δεν υπάρχουν άλλες καταγραφές, μαρτυρίες που να το επιβεβαιώνουν. Ο νέος υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στα ανοιχτά του Κατακόλου λίγο μετά τις 8.30 το πρωί της Τρίτης και το φαινόμενο διήρκησε περίπου 10 λεπτά. Όσοι το αντιλήφθηκαν ευχήθηκαν να μην περάσει στη στεριά, καθώς οι ζημιές θα ήταν απρόβλεπτες και ίσως να υπήρχαν και ανθρώπινα θύματα. Πάμε και σε ένα θέμα φορολογικού ενδιαφέροντος. 30 ημέρες έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν τροποποιήσεις στην ακίνητη περιουσία τους στο έντυπο Ε9 της εφορίας. Η εφαρμογή στο σύστημα τάξης άνοιξε και πάλι, όμως τα προβλήματα συνεχίζονται.
Αγώνα δρόμου πρέπει να δώσουν όσοι ιδιοκτήτες αγόρασαν, πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητο μέσα στο 2014, αφού έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 για να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Ε9. Το σύστημα ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή τροποποιήσεων στο Ε9 άνοιξε και πάλι από την Παρασκευή από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Πλέον όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να έρθουν στα λογιστικά τους γραφεία ή με τους κωδικούς τους και να κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις Ε9 για τα οικονομικά έτη 11, 12, 13 και 14. Αυτά όμως είναι με πρόστιμο. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούν να μπουν μέσα στο σύστημα και να κάνουν οποιασδήποτε αλλαγές χρειάζονται ή έχουν τα στοιχεία να αλλάξουν την περιουσιακή τους κατάσταση. Το 2014, δηλαδή οικονομικό έτος 15, μπορούν να μπουν και να κάνουν ό,τι αλλαγές χρειάζονται. Δεν έχουμε καταληκτική ημερομηνία λήξης ακόμα, χωρίς πρόστιμο. Εάν γίνει κάποια αγορά 1/1/15, θα πρέπει μέσα σε 30 μέρες να κάνουν τη μεταβολή αυτή με το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα έχουν το δικαίωμα μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες να μπουν στο σύστημα και να κάνουν τη μεταβολή αυτή. Οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης της ακίνητης περιουσίας μέσα στο 2015 πρέπει να δηλωθεί μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες και δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο. Βεβαίως εδώ κρατάμε και μία επιφύλαξη. Αυτά βγήκανε παραμονή εκλογών. Εάν υπάρχει κάποια μεταβολή με την νέα κυβέρνηση, θα είμαστε σε αναμονή. Προς το παρόν ισχύουν αυτά. Υπενθυμίζεται ότι κάθε τροποποίηση αυτή τη στιγμή επιβαρύνεται με πρόστιμο. Αλλάζουμε εντελώς θέμα, πάμε σε κάτι ευχάριστο. Η 23χρονη Νάσια Στεφανίδη θα είναι η φετινή βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού. Συνολικά είχαν κάνει αίτηση 19 κοπέλες. Το άρμα της θα είναι επηρεασμένο από την Ανατολή και θα θυμίζει κάστρο, όπου θα την πλαισιώνουν ελέφαντες και καμήλες. Ενώ η ίδια θα στέκεται στην κορυφή, μοιράζοντας χαμόγελα στους επισκέπτες. Και το όνομα αυτής, Νάσια Στεφανίδη. Η 23χρονη φοιτήτρια επελέγει μέσα από συνολικά 19 κοπέλες και η Επιτροπή της έδωσε το στέμμα της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού για το 2015. Έχει μια πορεία, τέλος πάντων, στο καρναβάλι με την έννοια συμμετέχει σε παρελάσεις, τώρα δεν το ξέρω ακριβώς, έτσι όπως το γράφει τουλάχιστον. Η επιλογή έγινε από τους υπαλλήλους. Εκεί που δεχόταν τις αιτήσεις, την επέλεξαν. Εγώ το δέχτηκα, δεν είχα κανένα θέμα. Αυτό ήταν. Η Νάσια είναι φοιτήτρια του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Σχολής Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η ίδια από μικρή συμμετείχε στην καρναβαλική ατμόσφαιρα της μεγάλης γιορτής της Πάτρας με δεκάδες συμμετοχή σε πληρώματα τα προηγούμενα χρόνια. Η Βασίλισσα πάντα, με κοιτάτε τώρα που είναι λίγο παραξηγημένο το θέμα, έτσι. Η Βασίλισσα πάντα ήταν ο ερχομός της Άνοιξης. Γι' αυτό και ήταν και μια όμορφη κούκλα και ήταν απάνω σε άνθινα άρματα. Η Νάσια Στεφανίδη, ως βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, θα εμφανίσει τις επόμενες εκδηλώσεις και βέβαια πάνω στο άρμα της θα μοιράσει χαμόγελα με τη γλυκιά της παρουσία στις μεγάλες παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου του πατρινού καρναβαλιού. Είναι οριεντάλ, σε αντιστοιχεία με το βασιλιά καρνάβαλο που δόθηκε στην πλατεία στην έναρξη. Και αντίστοιχα, ας πούμε, θα είναι και η εμφάνιση της βασίλισσας. Νομίζω ότι στο κριτήριο των υπαλλήλων εκεί που έγινε έπαιξε και ένα ρόλο αυτό. Το άρμα, το μεγαλύτερο που θα παρελάσει, έχει διαστάσεις 12 μέτρα μήκος και 4,5 πλάτος. Είναι επηρεασμένο από την Ανατολή αλλά και με αρκετά ενδικά στοιχεία. Ένα κτίριο σαν κάστρο, ελέφαντες, καμήλες, άλογα θα πλαισιώσουν το πολύχρωμο άρμα, ενώ κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η σκάλα στην κορυφή της οποίας θα βρίσκεται η Βασίλισσα. Όμορφη η Βασίλισσα, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα των ημερών. Κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι δηλώνουν οι κυνηγοί από την άσκηση του αγαπημένου τους χόμπι. Σε ένα περίπου μήνα ολοκληρώνεται η κυνηγητική περίοδος και οι καιρικές συνθήκες τους εμποδίζουν να το ασκήσουν. Συν της άλλης, η λαθροθυρία δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Δύσκολη καιρή για τους κυνηγούς, αφού πέρα από την οικονομική κρίση, η έλλειψη θεραμάτων κάνει τη ζωή τους ολοένα και πιο δύσκολη, αφού δεν μπορούν να ασκήσουν το αγαπημένο τους χόμπι. Ο καιρός δεν ευνόησε κανονικά για τα θεράματα στη Ζάκυνθο. Είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Τώρα τελευταία υπήρχε κάποιο θέμα με κυνήγι. Το χόμπι δεν εξελίχθηκε όπως περιμέναμε. Δυσαρέσκεια υπάρχει με τον αριθμό των αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και κινούνται σε χαμηλότερα από τα
τα περσινά επίπεδα. Σημαντικό επίσης είναι να αναφερθεί ότι παρά τα περιστατικά στην υπόλοιπη Ελλάδα, η Ζάκυνθος δεν παρουσίασε κανένα συμβάν με λύσα σε κυνηγόσκυλα. Όσον αφορά την περίοδο και τις άδειες, οι άδειες από πέρυσι είμαστε στα ίδια επίπεδα, σχεδόν με τα ίδια επίπεδα, τα περσινά. Και εύχομαι να εξακολουθήσουν οι κυνηγοί να ασχολούνται με το κυνήγι, αλλά δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν για το κυνήγι περαιτέρω. Όσο δεν είχαμε καμία στο νησί μας κανένα περιστατικό λύσας, είχε γίνει μια μεγάλη καμπάνια και έχει καταπολεμηθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα από ό,τι πληροφορούμε και έχω επικοινωνία με τους συλλόγους. Δεν υπήρχε εξάπλωση, δηλαδή δεν καταπολεμήθηκε το γεγονός. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στο μέλλον. Ταυτόχρονα συνεχίσει είναι και η έλεγχη από τη θηροφυλακή, το δασαρχείο και το κυνηγετικό σύλλογο για την αντιμετώπιση της λαθροθυρίας. Γι' αυτό υπάρχουν οι συλλόγοι, γι' αυτό υπάρχουν οι ομοσπονδιακές θηροφυλακές και γι' αυτό θέλουμε να παραμείνουμε. Να παραμείνουν όσοι έχουν. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξαλείψουμε τη λαθροθυρία. Δεν έχει εξαλειφθεί 100%. Υπάρχουν οι παραβάτες, όπως υπάρχουν και σε όλα σχεδόν τα επαγγέλματα και σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Προσπαθούμε με ό,τι μέσο έχουμε να μειώσουμε την οποιοδήποτε λαθροθυρία υπάρχει. Αντιμέτωποι με την επιβολή αυστηρών προστήμων βρίσκονται και οι κυνηγοί που κυκλοφορούν με τα σκυλιά τους χωρίς να τους έχουν κάνει τα απαραίτητα εμβόλια και δεν έχουν μαζί τους τα βιβλιαρία υγείας. Το ίδιο και όσοι χρησιμοποιούν ηχομιμητικές συσκευές. Τα όσα ήταν τώρα το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αποστολή αδέσποτων σκυλιών από την Ελλάδα στη Γερμανία, από το Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και από το λιμάνι της Πάτρας έχουν αναστατώσει τις φιλοζωικές οργανώσεις. Για το θέμα θα συνομιλήσουμε απόψε με την εθελόντρια σταθμού Μερίμνα Ζώων του Πανεπιστημίου Πατρών, κυρία Άντα Δημοπούλου, την οποία έχουμε μαζί μας. Κυρία Δημοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο που αφορά σε πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τους φιλόζωους που τώρα τελευταία όλο και περισσότεροι γίνονται από όσο βλέπουμε. Καταρχήν, τι ενημέρωση έχετε εσείς, υπήρξαν κάποιες συλλήψεις για παράνομη αποστολή αδέσποτων ζώων προς τη χώρα της Γερμανίας. Το γιατί θα το δούμε στη συνέχεια. Έχετε κάποια ενημέρωση, ισχύει ότι στέλνονται αυτά τα ζώα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους ως πειραματόζωα ή από οίκους ανοχής κτηνοβατών? Κοιτάξτε να δείτε, αυτά πρόκειται για ψευδή δημοσιεύματα. Είναι αρρωστημένη φαντασίωση, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Και μάλιστα θέλουν και τους φιλοζωικούς συλλόγους να είναι αναμειγμένοι σε κάτι τέτοιο. Οπότε είναι δημοσιεύματα απλά που δεν ισχύουν, είναι πληροφορίες που δεν ισχύουν. Κοιτάξτε, θα σας πω ακριβώς. Ταξίδευαν, ήταν να ταξιδέψουν γιατί έγινε αυτός ο έλεγχος, ήταν δειγματοληπτικός έλεγχος ήταν ουσιαστικά, γιατί είχαν κάποιες καταγγελίες οι αστυνομικοί και έκαναν το έργο τους, έπρεπε να γίνει κάποιος έλεγχος. Ταξίδευαν όντως κάποια ζώα από τη Μέρημνα Ζώων Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία θα έφευγαν για Γερμανία και εκεί τα περίμεναν οι οικογένειές τους γιατί είχαν υιοθετηθεί. Η αλήθεια έχει ως εξής. Πραγματικά έχουμε συνεργασία με φιλοζωικούς συλλόγους στη Γερμανία, διότι δεδομένης της προβληματικής κουλτούρας που έχουμε στην Ελλάδα σε ό,τι έχει σχέση με τα ζώα, προστιθεμένης και της οικονομικής κρίσης, όχι μόνο δεν υιοθετούν εύκολα, αλλά εγκαταλείπουν και αυτά που έχουν και αυξάνονται τα αδέσποτα. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον από Γερμανούς φιλόζους να υιοθετήσουν αδέσποτα σκυλιά κυρίως. Μας εξυπηρετεί η κουλτούρα τους αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έχουν όντως κάποια μεγαλύτερη ευαισθησία, έχουν μια διαφορετική παιδεία. Τα συμβόλαια μόνο που υπογράφονται για την υιοθεσία είναι τόσο αυστηρά που αν τα διάβαζε κάποιος Έλληνας θα γελούσε. Mm-hmm. Δεν θα καταλάβαινε ότι πρόκειται για ζώο. Και φυσικά γνωρίζουμε τις οικογένειες, έχουμε όλα τα στοιχεία των οικογενειών, έχουμε επαφή με τις οικογένειες, με πολλές από τις οικογένειες μάλιστα έχουμε και φιλικές πλέον σχέσεις, γιατί μας στέλνουν διαρκώς reports, ενθουσιασμένοι, αναλυτικά, τι κάνουν τα ζώα. Οπότε αυτές οι συλλήψεις, να σας διακόψω συγγνώμη κιόλας, έγιναν διότι φαντάζομαι έλειπαν κάποια πιστοποιητικά, έλειπε κάποιο χαρτί από κάποιες... Όσον αφορά τα ζώα που ταξίδευαν με εμάς, φυσικά πρόκειται για γραφειοκρατικές περισσότερο παρατηρίες.
Και δεδομένου το ότι στην Ελλάδα η γραφειοκρατία είναι πάρα πολύ δύσκολη, το ξέρουμε όλοι αυτό, φαντάζεστε τι εμπόδια μπορεί να συναντήσει κάποιος για να κάνει μια τέτοια μεταφορά. Αυτό είναι όλο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Είναι τρομερό το ότι διαβάσαμε και ήταν μεγάλη η αγανάκτησή μας. Όντως και ήταν εντυπωσιακά αυτά που γράφτηκαν. Εντυπωσιακά, όχι, δεν είναι σωστή λέξη. Μας συγκλώνησαν δηλαδή για πειράματα, ότι τα στέλνουν για πειράματα, ότι τα στέλνουν για οίκους ανοχής κτηνοβατών και όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μας το ξεκαθαρίζετε εσείς. Έχετε υποστήριξη ως εθελοντές, κυρία Δημοπούλου? Δηλαδή Δήμος, Πολιτεία, ξέρω, είναι κοντά σας. Πραγματικά ευχαριστώ που με ρωτάτε, γιατί ήταν αυτό που ήθελα να πω, ότι οι εθελοντές κάνουν, βέβαια, έχουν οι ίδιοι επιλέξει, αυτό το λέει και η λέξη, να βοηθήσουν κάνοντας κοινωνικό έργο σε αυτό το επίπεδο. Όμως όλοι οι εθελοντές και ακόμα και οι φιλοζωικοί σύλλογοι, σαν σύλλογοι, έχουν τα red lines. Χρειάζεται το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί κεντρικά. Μάλιστα. Εμείς ευελπιστούμε σε μια συνεργασία, ευελπιστούμε σε καινούργια σχέδια του Δήμου Πατρών. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, αλλά θα πρέπει το έργο μας να είναι επικουρικό. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι το κεντρικό έργο το δικό μας. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν και οι Δήμοι να αναλάβουν δράση, έτσι ώστε να εσείς συνδράμετε απλώς ως εθελοντές, να μην έχετε τον κεντρικό ρόλο. Ακριβώς. Κυρία Δημοπούλου, είμαστε ναι. πάντα... δεν ξέρω αν θα πρέπει και εσείς να προτείνετε στους Δήμους κάποια σχέδια τα οποία έχετε δει στο εξωτερικό, πιθανόν πώς συμπεριφέρονται πολύ εκεί. Πολύ ευχαρίστω και μάλιστα αυτές τις μέρες είναι ακριβώς ό,τι έχουμε σκεφτεί και έχουμε συζητήσει όλοι αυτή η μικρή ομάδα μας, να κάνουμε μία συνάντηση με τον Δήμαρχο. Εξάρτητα, ο Δήμαρχος Πατρέων δείχνει πολύ ανοιχτός και πολύ θετικός στο να κάνει δράσεις ναι, που αποσκοπούν στο καλό, στο κοινό καλό. Το να είστε καλά, κυρία Δημοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Από την πρωτεύουσα της Αχαΐας, πάμε τώρα στην πρωτεύουσα της Ηλίας. Απομακρύνθηκαν τα σκουπίδια που είχαν μεταφερθεί στην πρώην Αγροτέκ δίπλα στο νοσοκομείο στον Πύργο μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις. Η κατάσταση στην πρωτεύουσα της Ηλίας παραμένει ανυπόφορη, αφού οι τελευταίες δυνατές βροχές παρέσυραν και σκόρπισαν στους δρόμους σακούλες απορριμμάτων. Ενώ, όπως δείχνουν τα πράγματα, οριστική λύση θα αργήσει να βρεθεί. Τέλος στη χρήση της έκτασης, πρώην έκθεση αγροτέκος χώρου μεταφόρτωσης σκουπιδιών έβαλαν οι πρόσφατες εξελίξεις με τη σύλληψη χειριστή του Δήμου Πύργου για την εκτέλεση εργασιών με την κατηγορία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Μετά από έλεγχο που έγινε από Επιτροπή του Νοσοκομείου Πύργου, στο οποίο ανήκει η έκταση, ο χώρος καθαρίστηκε και τα σκουπίδια που υπήρχαν εκεί έχουν απομακρυνθεί. Μέσα στην πόλη, οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις παρέσυραν σακούλες με σκουπίδια και τις σκόρπισαν στους δρόμους, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια ανυπόφορη κατάσταση στην ηλιακή πρωτεύουσα. Σε ό,τι αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών, αυτή γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς μέσα στην πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα. Λόγω έλλειψης σταθμού μεταφόρτωσης, ο Δήμος επέλεξε να μεταφέρει κοντέινερ δίπλα σε μεγάλους όγκους σκουπιδιών περιμετρικά της πόλης, ώστε να γίνει άμεση μεταφόρτωση όχι με απορριμματοφόρα, αλλά με μηχανήματα του Δήμου. Αλλά αυτό ήταν μια επιλογή αρκετά περιορισμένη, καθώς δεν μπορεί να δοθεί λύση σε μεγάλο εύρος. Πιθανότατα και τις επόμενες ημέρες να συνεχιστεί αυτός ο τρόπος αποκομιδής, όσο του βρεθεί κάποιος χώρος που θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες ενός σταθμού μεταφόρτωσης των απορριμμάτων. Από τη Ζάκυνθο, μια δυσάρεστη είδηση. Ολοσχερός καταστράφηκε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 2 μηνών το σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο νησί, η οποία βρίσκεται σε απόγνωση. Μια παλιά μονοκατοικία, κατασκευασμένη αμέσως μετά τους σεισμούς του 1953, είναι όλη η περιουσία μιας άνεργης γυναίκας στη Ζάκυνθο. Όμως η εγκατάσταση των ηλεκτρικών καλωδίων αυτού του μικρού σπιτιού βρίσκεται σε τόσο κακή κατάσταση, ώστε βραχυκυκλώνει και προκαλεί καταστροφικές πυρκαγιές, όπως άλλωστε αναφέρει και το σχετικό πόρισμα της πυροσβεστικής. Η γυναίκα είναι άνεργη και ζει στην παλιά κατοικία μαζί με τον σύζυγό της. Ωστόσο, μετά την πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι τον Νοέμβριο, φιλοξενείται σε σπίτια γειτόνων. Η δεύτερη φωτιά όμως, που ξέσπασε πριν 3 ημέρες, ολοκλήρωσε την καταστροφή στο παλιό σπίτι και την οικοσκευή και έφερε το άτυχο ζευγάρι στα πρόθυρα της απόγνωσης. Ζητούν βοήθεια από τις αρχές, τους φορείς και θελοντές της Ζακύνθου, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στο σπίτι για να κατοικήσουν και πάλι σε αυτό. Απόλυτο ζακυνθινό λαό, από το δήμαρχό μας, ό,τι έχει τη δύναμη, από ένα εργάτη, από οτιδήποτε. Από το σεβασμιότατο δεσπότη, από το σεβασμιότατο τον Άγιο Ηγούμενο, ό,τι μπορούν, να μην είναι σε λεφτά, να μου στείλουν έναν εργάτη να μου φτιάξει το ρεύμα μου.
κάποιον να φτιάξουμε τους τοίχους να μπορώ να μένω, γιατί μένω από εδώ και από εκεί. Η άτυχη γυναίκα τονίζει πως η κατασκευή του σπιτιού είναι τέτοια που είναι θέμα χρόνου να προκληθεί μια νέα καταστροφική πυρκαγιά. Είναι το σπίτι του 53. Δεν είναι η τύχη με τούβου, λένε, με πιχάκια, το ξέρουν όλοι και οι πυροζές το είδανε. Και μέσα έχει ξύλο και πιχάκια και έπιασε και φούντωσε. Τα καλώδια όλα από πάνω τα βλέπετε, που απαγορεύεται να είναι έτσι, αλλά δεν καταφέραμε. Πλακάκια είχα βάλει με το σύζυγό μου, μόνο καταφέραμε. Ένα καλοριφέρ που κατακαήκαν όλα. Κουζίνα, γιατί είχα πιάσει ξανά, ενώ είχε πιάσει φωτιά, βλέπετε την τρύπα, από εκεί αν τη δείτε καλύτερα, γιατί η σχωρήση μέσα είχε καλώδια. Τώρα το μόνο που παρακαλώ τον Ζακυνθινό λαό και τους ανώτερους, ό,τι μπορούνε, ας μην είναι σε χρήματα. Αν είναι ένας μάστορας, αν είναι ένας που έχει οικοδομικά υλικά, να μου φέρει ένα τσίγκο κάτι να βάλω πάνω στο σπίτι, να μπορώ να μην πηγαίνω από σπίτι σε σπίτι. Μέχρι να βρεθεί μια λύση, το ζευγάρι φιλοξενείται σε γειτονικά σπίτια που προσφέρουν γενναιόδωρα στέγη και τροφή. Ωστόσο, η ανάγκη για επισκευή της παλιάς κατοικίας είναι άμεση, προκειμένου οι ενοικίτες να ζήσουν και πάλι με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Θα αλλάξουμε θέμα. Η χορευτική παράδοση της Κεφαλονιάς ενθουσίασε Γερμανούς και Έλληνες στην πόλη του Βάινχάιμ, όπου βρέθηκε ο σύλλογος φραγκάτων, ο Μέρμιγκας, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει συνάψει το νησί του Ιωνίου με την περιοχή του Rhein-Neckar-Kreis. Μάλιστα, τα μέλη της αποστολής έγιναν δέκτες και του προβληματισμού των Γερμανών για τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Δεν ξέρουμε αν η νέα κυβέρνηση θα καταφέρει τελικά να χορέψει πεντοζάλι τις αγορές, σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Γερμανοί έμαθαν από τώρα πώς να κινούνται στο ρυθμό του κεφαλονίτικου διβαράτικου. Υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο καλλιτεχνικό χορευτικό σύλλογος φραγκάτων, ο Μέρμιγκας, ο οποίος βρέθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Βάινχάιμ και στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ελληνογερμανικός Σύλλογος Φιλία, στα πλαίσια της αδελφοποίησης της Κεφαλονιάς με την περιοχή του Rhein-Neckar-Kreis. Και αν κρίνουμε το γεγονός ότι συνήθως οι συντηρητικοί Γερμανοί ενώθηκαν μαζί με τους Έλληνες και χόρεψαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η αποστολή του Μέρμιγκα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Όλα τα μέλη μας υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν η ξαναγή μας, η παρέα μας, οι φίλοι μας, παντού δίπλα μας. Παρουσιάσαμε κεφαλονίτικους χορούς. Καταενθουσιάστηκαν όλοι από τον τρόπο και το ύφος που έβγαζαν τα παιδιά. Δεν έχουν συνδύσει παιδιά να χορεύουν εκεί παραδοσιακούς χορούς. Χόρευαν μέχρι τα χαράματα Έλληνες και Γερμανοί μαζί ελληνικούς χορούς. Ο κόσμος όρθιος, κατανθουσιασμένος χειροκροτούσε, οι Έλληνες συγκινημένοι, κλαμμένοι, ζητούσαν κι άλλη εμφάνιση χορευτική των παιδιών. Έκλεψε τις εντυπώσεις των απόδημων, οι οποίοι φυσικά ήταν πολύ σε μεγάλο αριθμό κόσμου σε σχέση με τα περσινά. Είχε γίνει τρομερή διαφήμιση. Τα μέλη του Συλλόγου Φραγκάτων φιλοξενήθηκαν για 4 ημέρες επί γερμανικού εδάφους και το διάστημα αυτό ήταν αρκετό για να φουγκραστούν τις ανησυχίες των Γερμανών με αφορμή την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη χώρα μας. Ήταν όλοι ανάστατοι μετά τις εκλογές που ήμασταν εκεί. Όλοι έλεγαν Τσίπρας και Τσίπρας και Τσίπρας και τι έρχεται. Δεν γνώριζαν κανείς εκεί πέρα τι γίνεται, τι θα έρθει. Όλοι τρομαγμένοι. Παντού στον τύπο, στα διεθνή μέσα από τα πάντα ήταν εκεί πάνω στην Ελλάδα και στις εκλογές των Ελλήνων. Ναι, περιμένανε την ανατροπή στην κυβέρνηση, αλλά ότι πρέπει η Ελλάδα να συνεχίσει να ακολουθήσει αυτοί στους δρόμους που έχουν χαράξει η Ευρώπη για να μπορέσουμε να αρθοποδήσουμε τροποτινά μέσα σε εισαγωγικά. Στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο πλευρών, με πρωτοβουλία της Στέλλας Κυριανέ Εφρεμίδη, Προέδρου του Ελληνογερμανικού Συλλόγου Φιλία και πρώην υποψήφιας βουλευτή με το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών, θα πραγματοποιηθεί προσεχώς μια έκθεση σε Γερμανικό Πανεπιστήμιο, όπου η Κεφαλονιά θα έχει το δικό της περίπτερο για την προβολή τοπικών προϊόντων παραγωγής, όπως η ρομπόλα, οι μάντολες, το παστέλ και το παστοκίδωνο. Για μας. Να ρίξουμε και τη σύντομη ματιά μας στην αθλητική επικαιρότητα.
Επεισοδιακό παιχνίδι έγινε στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου με τον άψονα επικρατήτη Τσαέλ στο εξαναβολή παιχνίδι τη 12η αγωνιστική του βορείου ομίλου τη Football League με 2-1. Ο αγώνα σημαδεύτηκε από την έντονη βροχόπτωση που επηρέασε τι προσπάθειε των 22 ποδοσφαιριστών. Στα πρώτα λεπτά η Λάρισα μπήκε πιο δυνατά και μόλι το πρώτο λεπτό ο Μουλόπουλο απείλησε την εστία του Ξενοδόχοφ. Δύο λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για μαρκάρισμα του Ελιομάρ, ωστόσο ο διαιτητή Κωσικίδη έδειξε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τελικά στο 18 ο Μέλισσα έκανε το λάθο για του φιλοξενούμενου και ο Μπλέτσα έκλεψε, τροφοδοτώντα τον Βαρέλα για το 1-0 τη Ζακύνθου. Ο Ρουγουανό Άσο αμέσω μετά τον γκολ αντικαταστάθηκε, μάλιστα λόγω τραυματισμού. Το παιχνίδι στη συνέχεια δεν είχε κάποια αξιόλογη φάση μέχρι το 36, όταν ο Οικονομού ανατράπηκε από τον τερματοφύλακα τη ΑΕΛ Αποστολίδη. Ο διαιτητή υπέδειξε πέναλτι ενώ δέχτηκε την επίθεση των φιλοξενούμενων, διακόπτοντα το μάτς για μερικά λεπτά. Τελικά το παιχνίδι συνεχίστηκε και ο Οικονομού εκτέλεσε εύστοχα από τα 11 βήματα για το 2-0. Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου, με την ΑΕΛ στο δεύτερο 45 λεπτό να μειώνει με κεφαλιά του Δελιζήση στο 58. Εν συνεχεία οι Βυσσινοί πίεσαν για την ισοφάριση, ωστόσο η άμυνα και ο Ξενοδόχοφ κράτησαν την μεγάλη νίκη για τον ΑΠΣ. Και στον τρίτο όμιλο τη ΓΑΜΑ Εθνική είχαμε αγωνιστική δράση για την 15η αγωνιστική. Το Λουτράκι πήρε μεγάλη νίκη επί του πρωτοπόρου Παναργιακού. Η ομάδα από την Κόρινθο έφτασε στη νίκη με κόλ του Δημάκη στο 30. Ήταν σοκ υπέστη η Καλαμάτα στο γήπεδό τη, χάνοντα από τον Παναρκαδικό με 2-0. Οι Αρκάδε απέδρασαν με το διπλό χάρη σε τέρματα των Τριμπόνια στο 41 και του Μπίσια στο 45. Μεγάλη νίκη πήρε ο Ζακυνθιακό, ο οποίο πέρασε από το Κυβέρνη κόντα στον τοπικό Ερμή με 2-1. Τα γκολ για του νικητέ έβαλαν ο Σκοζάη και ο Λιβέρη στο 22 και στο 82 αντίστοιχα, ενώ είχε μειώσει με πέναλτι στο 68 ο Φίλη για τον σύλλογο από το Άργο. Τέλο, η δοξανέα Μανολάδα δεν τα κατάφερε στη Μυτιλίνη, με τον Αιωλικό να παίρνει το τρίποντο χάρη στο χρυσό γκολ του Σπανού στο 62. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν έφτασε στο τέλος του. Αμέσως τώρα ένα σύντομο δελτίο καιρού. Στη συνέχεια, 7 μέρες σινεμά με την Τερέζα Λόξα. Ακολουθεί η εκπομπή Μεσόγειος Πολιτισμού με τη Βίκη Δρακούλη. Νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα με τον Νίκο Γιαπρακά. Στο διαδίκτυο μπορείτε να παρακολουθείτε live streaming το πρόγραμμα του καναλιού, καθώς και το αρχείο των εκπομπών και των δελτίων ειδήσεων στη διεύθυνση ionian.tv.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Γνωρίζετε ότι με την αντλία θερμότητας Daikin Altherma δεν θα χρειαστείτε καμία αλλαγή στα καλοριφέρ? Ή ότι με το Daikin Altherma θα εξασφαλίσετε μειωμένο κόστος θέρμανσης έως 70%. Δίκτυο συνεργατών Daikin. Γιατί ό,τι δεν γνωρίζετε μπορεί να σας κοστίσει ακριβά. Δημήτρης Μαλεβίτης, επίσημος συνεργάτης για τον νομό Ζακύνθου.